Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα με τόσα προβλήματα ένας κινηματογραφικός ήρωας να μονοπολεί το ενδιαφέρον των δελτίων ειδήσεων? Αυτό αναρωτιούνται από το Σαββατοκύριακο οι πολίτες, παρακολουθώντας τα όσα διαδραματίζονται με αφορμή την ταινία του Τζόκερ. Αστυνομικοί απομάκρυναν ανήλικους από αίθουσες που προβάλλονταν η ταινία και το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Επιβολικό νομίζω. Δεν είναι κάτι όμορφο σαν εικόνα. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλή ιδέα. Κάτι θα είχε προηγηθεί λογικά. Για το θέμα αυτό παρέμβαση έκανε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η ίδια η Υπουργός Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε σωστή την αντίδραση του κόσμου για την παρέμβαση αστυνομικών σε δύο κινηματογράφους της Αθήνας λόγω παρουσίας ανηλίκων σε προβολές της ταινίας Τζόκερ, σημειώνοντας πως αυτό που έγινε ήταν απολύτως ανίκιο και καταδικάζοντας απολύτως τα περιστατικά. Δεν έπρεπε να τους δεχτούν τους ανηλίκους, όχι να τους βγάλουν έξω, να μην τους δέχονταν από την αρχή. Αν ήταν κάτω των 18, ξέρω εγώ πόσο είναι το. Αυτό. Εσείς τι γνώμη έχετε? Την ίδια. Την ίδια. Θα έπρεπε να μην μπουν μέσα καν, εφόσον ήταν απαγορευμένο για να το δουν οι ενήλικοι. Έπρεπε να δούμε εμείς πρώτα την ταινία και να αποφασίσουμε αν θα τη δουν και τα παιδιά. Αυτό ακριβώς. Γιατί τώρα εντάξει είναι και τώρα σχόλια. Δεν έχουμε τίποτα, ασχοληθεί ιδιαίτερα. Δεν ξέρω. Αλλά αν ήταν κάτι που θα ήμουν αντίθετη, δεν θα το επέτρεπα σίγουρα. Αλλά οπωσδήποτε θα είχα ιδία άποψη για την ταινία όμως. Η Υπουργός Πολιτισμού γνωστοποίησε επίσης ότι υπεύθυνες για την καταγγελία είναι δύο κυρίες, υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες, όπως υπογράμισε, έδρασαν αυτοβούλως υπερβαίνοντας τα καθήκοντά τους. Σας βρίσκει σύμφωνο σε αυτό που έγινε δηλαδή? Ναι, πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ. Όταν λέμε από 18 και πάνω, από 18 και πάνω. Να μην κόβω ταμεία σε λεφτά εισιτήριο και περνάει ο πιτσιρικάς μέσα. Πρέπει να ελεγχόμαστε.